Πώς τον βρήκατε, γιατρέ μου? Μια χαρά, Θεριό. Ανήμερο. Εγώ τον βρίσκω λίγο κομμένο τώρα τελευταία. Μην ανησυχείτε, δεν έχει φόβο, κύριε Αριστίδης. Δεν έχει, Υπομονή. Ελάτε, γιατρέ, καθίστε, θα πείτε κάτι. Εκτός αν βιάζεστε. Όχι. Θα ήθελα, αν έχετε χρόνο, να σας μιλήσω για κάτι. Για το λόξιγκά του, Και εμένα με απασχολεί τώρα τελευταία. Όχι, όχι, για κάτι άλλο πρόκειται. Τι είναι, σας ακούω. Είναι ένα θέμα, ας πούμε, οικογενειακό. Τι συμβαίνει, με τρομάζετε? Α, η κυρία Μάχη. Η κυρία Μάχη είναι δικός μας άνθρωπος. Όποτε το θυμάστε. Σας αφήνω να τα πείτε. Όχι, όχι, σας παρακαλώ. Καλά που επιμένετε. Γιατρέ, συμβαίνει κάτι στον πατέρα και δεν μου το λέτε. Όχι, όχι, σας είπα. Μην ανησυχείτε. Δόξα τω Θεώ. Μας έφυγε ένα βάρος. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Τον τελευταίο καιρό συναναστρέφομαι. Δηλαδή, σχετίζομαι κατά κάποιο τρόπο με την αδελφή σας. Την Κορίνα? Με τις υγείες σας. Ναι, ναι. Κάτι μου είχε πει. Απ' έξω, απ' έξω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι είναι εξαιρετική κοπέλα. Μάλαμα, μάλαμα. Όχι επειδή είναι κουνιάδα μου, αντικειμενικά. Στην αρχή δεν ήξερα τίποτα για εκείνη. Πρόσφατα όμως ανακάλυψα τι είναι στην πραγματικότητα. Όπα. Τελικά ας πάω μέσα. Μην τολμήσεις. Έχετε δίκιο. Ό,τι και να πείτε, έχετε δίκιο. Δεν είχαμε προλάβει να μιλήσουμε ποτέ. Κυριολεκτικά έπεσε από τα σύννεφα. Έτσι πέσαμε κι εμείς. Σας καταλαβαίνουμε απολύτως. Είδατε χτες το βράδυ την ταινία? Ποια ταινία? Ο Αχιλλέας φταίει για όλα. Ναι, εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Έπρεπε να σας είχα προειδοποιήσει. Αλλά κι εμείς μην νομίζετε. Πρόσφατα το ανακαλύψαμε. Εγώ δε τελευταία από όλους. Αχιλλέα, πες. Εγώ, γιατρέ μου, με το που την πρωτοείδα το μυρίστηκα. Δεν ξέρω τι να πω. Έχω χάσει τα λόγια μου. Γιατί? Δεν σας καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, αρχικά και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Τι εννοείτε? Για σκεφτείτε, με την ανεργία που υπάρχει στις μέρες μας. Όλοι, από κάπου ξεκινάμε. Ναι, βεβαίως. Όχι όμως από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι η Κορίνα ξεκίνησε από πολύ χαμηλά. Μα δεν με ενοχλεί η δουλειά της. Ίσα-ίσα που μ' αρέσει. Σας αρέσει? Γιατί σας κάνει εντύπωση? Όχι, τίποτα. Περιορέξεως. Και βεβαίως είναι απαράδεκτο να μην αμείβετε καλά. Όχι και δεν αμείβετε καλά. Σε σχέση με αυτά που προσφέρει. Α, εσείς ξέρετε και τι προσφέρει. Δεν σας κρύβω ότι τη ζηλεύω. Πολύ θα ήθελα να είχα ακολουθήσει αυτόν τον κλάδο. Όπα. Ακούς ότι ακούω ή το έπαθα το εγκεφαλικό? Εσύ το είπες, μάχη μου, περιορέξεως. Συγγνώμη, είπατε ότι θέλετε να ακολουθήσετε τον κλάδο της Κορίνας. Πολλοί καθηγητές στο γυμνάσιο με παρότριναν. Πω, τα ξέρει αυτά η Ολμέ. Είχα έφεση. Σε τι? Όχι, μη μας πείτε. Ο πατέρας μου όμως ούτε που να τα ακούσει. Εκείνη την εποχή θεωρεί το επάγγελμα αποκλειστικά γυναικείο. Ναι, έτσι ήταν αρχικά. Μετά προοδεύσαμε. Τι ακούω, η γυναίκα. Συγγνώμη για να καταλάβω. Εσείς δηλαδή το βλέπετε ως επάγγελμα? Εγώ το θεωρώ λειτουργήμα. Όχι, ναι. Είναι, κατά κάποιο τρόπο. Όχι, παιδιά, αν το καλοσκεφτούμε, είναι. Συγγνώμη, τι ακριβώς προσπαθείτε να μας πείτε? Θέλετε να ακολουθήσετε τον κλάδο της Κορίνας? Όχι, αν θέλετε, πείτε το μας. Μην μας το φέρνετε λαού-λαού. Εμείς άλλωστε είμαστε ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι, προοδευτικοί. Έχουμε δει πολλά στις ειδήσεις. Μας συνέβη μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Τι να κάνουμε, είμαστε πια χοντρόπετσι. Και πάλι δεν σας καταλαβαίνω. Το βρίσκετε κακό που είναι δασκάλα? Τι είναι? Δασκάλα, κορίτσια! Δασκάλα! Συγγνώμη, γιατρέ. Τι ακριβώς ανακαλύψατε πρόσφατα για την Κορίνα? Ότι είναι ένα κορίτσι σπάνιο. Γιατί με κοιτάτε? Τζιμάνιο, γιατρός. Μήπως να αναθέσουμε αλλού τη θεραπεία του μπαμπά? Αλλού θέλω να καταλήξω. Η Δεσποινής Κορίνα είναι, πώς να το πω, για την ηλικία της, άβγαλτη. Άβγαλτη, η Κορίνα. Ναι, Φλόρα μου, άβγαλτη, άβγαλτη. Πρέπει να συναναστραφεί με το άλλο φύλλο. Το αντρικό, λέτε. Η Κορίνα. Πρέπει να ξεπεράσει το φόβο της προς τους άντρες. Για την Κορίνα πάντα μιλάμε. Είναι κρίμα. Μια χαρά κοπέλα. Δεν σας κρύβω ότι με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Α, μάλιστα. Είναι σαν ένα κορίτσι που τώρα ανακαλύπτει τον κόσμο. Με συγχωρείτε που παρεμβαίνω, αλλά επειδή βαριακούω και λίγο. Μιλάμε για την Κορίνα. Ασφαλώς, για τη Δεσποινίδα Κορίνα. Τη γνωστή, την αδελφή του Αχιλλέα. Ναι, για ποια άλλη? Τίποτα, εντάξει, συνεχίστε. Η Κορίνα, ας πούμε, είναι τόσο. Πώς να το πω. Ας πούμε ότι δεν έχει περάσει από την Ομόνοια. Μέρα, ποτέ. Φλόρα. Φοβάμαι πως μόλις ανακαλύψει τι σαπίλα υπάρχει γύρω μας, θα πληγωθεί. Το χέρι πάρουν να τις αγγίξω και αντιδρά. Στο χέρι, ναι, αντιδρά. Και δοκιμάστε κι εσείς κάτι άλλο. Δεν πάτε μέσα? Ειλικρινά, μια τέτοια κοπέλα έψαχνα. Την ψάχνατε πολύ καιρό? Όμορφη, με αρχές, καλλιεργημένη. Καλλιεργημένη? Με τι? Με πατάτες, πηγαίνετε μέσα. Φωνάζει από μακριά ότι είναι κορίτσι του σπιτιού. Φωνάζει, δεν κρύβεται. Από μικρή στο παράθυρο με το κοπανέλι. Ντύλι, ντύλι το καντήλι. Έτσι, έτσι, ακριβώς από την πόρτα δεν ξεμύτιζε. Το πέρναγε, ούτε στο πεζοδρόμιο δεν έβγαινε. Μια φορά βγήκε και παρέμεινε. Πηγαίνετε μέσα. Γρήγορα, γρήγορα, δεν υποφέρεστε πια. Γρήγορα. Δεν είπαμε και τίποτα. Πάμε, πάμε, μάχη μου, γιατί δεν θα κρατηθώ άλλο. Γυναίκες, αντιζηλίες όσο να είναι, κουνιάδα με νύφη. Κυρία Αχιλλέα, έχω σοβαρό σκοπό για την αδελφή σας. Ναι.
εκείνη το ξέρει.